Ιδαία Καβάλας από το 2012 παρακολουθεί το θέμα της διακύμασης των νητρικών στη Δημοτική Μεταφιλίππων. Σας θυμίζω ότι το 2010 με την υνοποίηση των Δήμων Φιλίππων και Δήμων Καβάλας και συνεπακόλουθα της ΔΕΙΑ Φιλίππων της ΔΕΙΑ Καβάλας, με τη ΔΕΙΑ Καβάλας, εμείς παρακολουθούμε το θέμα αυτό και βέβαια αυτό που κάνουμε να φροντίζουμε να ενημερώνουμε αρμοδίως τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να ενημερωθούν. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δουλειάς, είμαστε σήμερα εδώ με δύο υπηρεσιακούς παράγοντες, τον κύριο Τζακίρη, τον νέο μας Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Λογκάρη, τον προστάμενο της Εθνικής Υπηρεσίας, και έχουμε μαζί μας επίσης τον καθηγητή της Υδρογεωλογίας, τον κύριο Διαμαντή, στον οποίο εδώ και 8 μήνες ήδη το έχω αναθέσει την εκπόνηση μιας μελέτης που αφορά ακριβώς αυτό το θέμα και νομίζω ότι η συνεισφορά του στο θέμα των νητρικών θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Είμαστε λοιπόν εδώ γιατί παρακολουθούμε το θέμα. Εμείς καθημερινά, όπως ξέρετε, ελέγχουμε τις γεωτρήσεις. Στο πλαίσιο ύπαρξης του προβλήματος αυτού έχουμε κάνει ήδη κάποιες ενέργειες, τις οποίες θα καταθέσουμε σήμερα στην σύσκεψη. Έχουμε ήδη κάνει επίσης μια συνάντηση στην παρουσία της κυρίας Δημάρχου με τον κύριο Παπαδόπουλο στη Διεύθυνση Υγείας, αναφορικά με το θέμα αυτό. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα, μέσο και μαύρο πρόθεσμα θέματα ενέργειας που πρέπει να εκπονήσουν σαν ΔΕΙΑ Καβάλας. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε συμπληρωματικά, βεβαίως είμαστε εδώ για να το δρομολογήσουμε. Περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει αυτό το θέμα? Σαφέστατα ναι. Και η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει. Άλλωστε, στο πλαίσιο του οποιοδήποτε σχεδίου απονητροποίησης, η συνεισφορά της περιφέρειας είναι μεγάλη. Και όχι μόνο εκεί, αλλά επειδή αποτείται και μια μελέτη σχετικά με τα σχέδια ασφάλειας νερού, η μελέτη αυτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από εκεί. Είπατε ότι οι μελέτες αυτές θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σεπτέμβριο. Ποιες μελέτες? Νομίζω για την διοργάνωση από το τέτοιο. Το θέμα των πηγών της Βοηράνης είναι ένα άλλο θέμα, συνδέεται με το θέμα των νητρικών. Είναι τα βραχυπρόθεσμα, τα μακροπρόθεσμα θέματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Η δρομολόγηση αυτών των μελετών, η παραλαβή, πράγματι, μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα από τον Οκτωβρίου, θα τις έχουμε στα χέρια μας.